Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Απόψε στα γεγονότα των 8:30. Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν οι ιώσεις που χτυπούν τα παιδιά. Αδιαχώρητο σήμερα στο νοσοκομείο παιδών, συμβουλές των γιατρών. Τι αύξηση θα πάρουν και σε πόσες δόσεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις αμοιβές των δικαστικών. Για εμψυχρό δολοφονία μιλούν οι γονείς των δύο ερωτευμένων που σκοτώθηκαν στην επιχείρηση της αστυνομίας στην Πάφο. Εξηγήσεις ζητούν και τα πολιτικά κόμματα. Μεσοί και αγώνες ποδοσφαίρου περνούσαν τα ναρκωτικά στις φυλακές Αλικαρνασσού. Πώς παγιδεύτηκε ο εγκέφαλος της πύρας. Η οικογενειακή τραγωδία στην Άουσα. 18χρονος σκότωσε κατά λάθος τη 15χρονη εξαδέρφη του με κυνηγετική καραμπίνα. Πού θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες στις ευρωεκλογές. Αποκλειστικές δηλώσεις Τσοχατζόπουλου. Απόψε στα γεγονότα των 8:30 από το Μεγάλο Κανάλι. Το αστέρι των Χριστουγέννων ας φωτίσει τα πιο μεγάλα όνειρά σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Απόψε στα γεγονότα των 8:30. Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν οι ιώσεις που χτυπούν τα παιδιά. Αδιαχώρητο σήμερα στο νοσοκομείο παιδών, συμβουλές των γιατρών. Τι αύξηση θα πάρουν και σε πόσες δόσεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις αμοιβές των δικαστικών. Για εμψυχρό δολοφονία μιλούν οι γονείς των δύο ερωτευμένων που σκοτώθηκαν στην επιχείρηση της αστυνομίας στην Πάφο. Εξηγήσεις ζητούν και τα πολιτικά κόμματα. Μεσοί και αγώνες ποδοσφαίρου περνούσαν τα ναρκωτικά στις φυλακές Αλικαρνασσού. Πώς παγιδεύτηκε ο εγκέφαλος της πύρας. Η οικογενειακή τραγωδία στην Άουσα. 18χρονος σκότωσε κατά λάθος τη 15χρονη εξαδέρφη του με κυνηγετική καραμπίνα. Πού θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες στις ευρωεκλογές. Αποκλειστικές δηλώσεις Τσοχατζόπουλου. Απόψε στα γεγονότα των 8:30 από το Μεγάλο Κανάλι. Το αστέρι των Χριστουγέννων ας φωτίσει τα πιο μεγάλα όνειρά σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Διαστάσεις επιδημίας παίρνουν οι ιώσεις που χτυπούν τα παιδιά. Αδιαχώρητο σήμερα στο νοσοκομείο παιδών, συμβουλές των γιατρών. Τι αύξηση θα πάρουν και σε πόσες δόσεις οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις αμοιβές των δικαστικών. Για εμψυχρό δολοφονία μιλούν οι γονείς των δύο ερωτευμένων που σκοτώθηκαν στην επιχείρηση της αστυνομίας στην Πάφο. Εξηγήσεις ζητούν και τα πολιτικά κόμματα. Μεσικοί αγώνες ποδοσφαίρου περνούσαν τα ναρκωτικά στις φυλακές Αλικαρνασσού. Πώς παγιδεύτηκε ο εγκέφαλος της πύρας. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν σήμερα τα νοσοκομεία παιδών για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κρούσματα των ιώσεων. Οι γιατροί μιλούν για επιδημία και συνιστούν στους γονείς να αποφεύγουν τα αντιβιωτικά και τα αντιβυχικά. Εντός της εβδομάδας θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις αυξήσεις που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Το βέβαιο είναι ότι θα δοθούν σε δύο δόσεις και θα είναι μεγαλύτερες για τους χαμηλόμισθους. Η εισοδηματική πολιτική του 1994 θα καθοριστεί σύμφωνα με πληροφορίες την εβδομάδα αυτή σε σύσκεψη που θα έχουν οι οικονομικοί υπουργοί με τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις έχει ήδη αποφασιστεί να δοθούν σε δύο δόσεις, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου, και να είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις που θα δοθούν στους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Έτσι, για μισθούς και συντάξεις έως το ύψος των 100.000 δραχμών θα δοθεί 6% αύξηση την 1η Ιανουαρίου και επιπλέον 6% την 1η Ιουλίου. Για το τμήμα των
μισθών και των συντάξεων πάνω από τις 100.000, τα ποσοστά των αυξήσεων που θα δοθούν θα είναι χαμηλότερα και θα καθοριστούν στη σύσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας. Επειδή οι αυξήσεις που θα δοθούν είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό του 1994, ο οποίος θα κινηθεί με μέσο ρυθμό 11%, η κυβέρνηση στο τέλος του χρόνου θα δώσει και διορθωτικές αυξήσεις ύψους 2 ή 3%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μαζί με την εισοδηματική πολιτική θα ανακοινώσει αρχές Ιανουαρίου και την επαναχορήγηση 40.000 συντάξεων στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Το τραγικό τέλος των δύο ερωτευμένων στην Πάφο μετά την έφοδο κομάντος της αστυνομίας στο κρυσφύγετό τους έχει συγκλονίσει την κυπριακή κοινή γνώμη. Οι γονείς των θυμάτων μιλούν για εμψυχρό δολοφονία από την αστυνομία. Τα πολιτικά κόμματα ζητούν εξηγήσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ στην τραγική αυτή ιστορία παρενέβη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κλειρίδης. Ο ανταποκριτής του Μέγκα Άρης Βικέτος μεταδίδει. Εφιάλτης έχει γίνει για τους κατοίκους του Κερατσινίου το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα. Σήμερα βοηθούσης και της χθεσινής νεροποντής έγινε η αιτία να μολυνθεί η θάλασσα από πετρελοειδή και να συλληφθεί ο διευθυντής του εργοστασίου, ο οποίος παραπέμπεται αύριο στο αυτόφορο. Πετρελοειδή από τις δεξαμενές καυσίμων του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Κερατσίνι παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής και κατέληξαν στο λιμανάκι που αράζουν τις βάρκες τους οι ερασιτέχνες ψαράδες. Θα λέμε μαύρη θάλασσα και ολεκτούμε σε αυτό επάνω, γιατί πετάξαμε ορισμένα χαλίκια σε διάφορα σημεία και δεν πηγαίνανε κάτω. Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε η περιοχή να απορρυπανθεί πλήρως. Οι υπεύθυνοι του λιμενικού σώματος υποστηρίζουν ότι η διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα αποκάλυψε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, οφείλεται στη χθεσινή νεροποντή. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το σύστημα συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων και το σύστημα εξειδωτώσεως των δεξαμενών. Αυτά συγκλίνουν στο ίδιο φρεάτιο. Και αποτέλεσμα είναι όταν υπάρχει μια έντονη νεροποντή να δημιουργείται υπερχείληση αυτού του φρεατίου. Παρεσύρθηκαν τα πετρελοειδή αυτά προς τη θάλασσα και δημιουργήθηκε αυτή η ρήπανση την οποία βλέπετε. Αργά το απόγευμα συνελήφθη ο διευθυντής του εργοστασίου της ΔΕΗ Κερατσινίου, Γεράσιμος Πυλαρινός, 44 χρόνων, για το λιμενικό διαπίστωσε ότι η ρήπανση προκλήθηκε όντως από υπερχείληση της δεξαμενής, όπου υπεύθυνοι του εργοστασίου συγκεντρώνουν πετρελαϊκά απόβλητα και η οποία συγκοινωνεί με το δίκτυο ομβρίων υδάτων. Ο κύριος Πυλαρινός κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι κάτοικοι του Κερατσινίου ανησυχούν και διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της περιοχής τους που φιλοξενεί πολλές βιομηχανίες. Το λιμάνι κρύβει τοξικά και χημικές και τοξικές ύλες. Τα καύσιμα μας είναι απέναντι. Σκεφτείτε ένα ενδεχόμενο ατύχημα τι μπορεί να γίνει εδώ. Γκουανταλαχάρα και Σοβέζο μαζί. Οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι στην Άουσα. Ένας 18χρονος σκότωσε κατά λάθος τη 15χρονη ξαδέρφη του μπροστά στα μάτια τριών φίλων τους την ώρα που έπαιζαν με μια κυνηγετική καραμπίνα. Μέσα σε μπάλες ποδοσφαίρου περνούσαν τα ναρκωτικά στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Σπύρα, μάλιστα με εγκέφαλο έναν κρατούμενο, είχε βάλει στο παιχνίδι και τους ανυποψία στους φύλακες. Το αστέρι των Χριστουγέννων ας φωτίσει τα πιο μεγάλα όνειρά σας.